Απόγευμα ζητήσαν είσοδο στη Βουλή για να πάνε στις τουαλέτες κάποιοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι τύχαν αρνητικής απάντησης. Και ότι είναι οδηγία από την πρόεδρο της Βουλής να μην εισέρχονται ούτε στο κηλικείο ούτε στα αποχωρητήρια της Βουλής. Σε μία ερώτηση του επικεφαλής ότι για ποιο λόγο γίνεται αυτό, απάντησε η πρόεδρος της Βουλής που τύχαινε να είναι εκεί ότι δεν σας έδωσε το λόγο να ομιλείτε εσείς κύριε. Φωτιές άναψε η καταγγελία του Προέδρου των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε εντολή να μην μπαίνουν στη Βουλή ούτε για τη φυσική τους ανάγκη οι αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΣΥΜΕΤ, οι οποίοι όλο το 24ωρο φρουρούν εξωτερικά το κοινοβούλιο. Ο συνδικαλιστής αστυνομικός έκανε λόγο για εμπάθεια και ρατσιστική διάθεση της Προέδρου της Βουλής, ενώ όπως είπε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αποσυρθούν οι δημιουργίες από τη Βουλή. Θα κάνουμε έγγραφο στον Υπουργό, τον κύριο Πανούση, και θα ζητάμε να αποχωρήσουν οι δυνάμεις πέριξ της Βουλής. Λυπόμαστε που μπαίνουμε σε αυτό το ρόλο, δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης από το Βόλο, που βρίσκεται για τα εγγένεια του νέου ιδιόκτητου αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας, όταν ρωτήθηκε για την καταγγελία, δήλωσε ότι αν ισχύει, είναι μια λαθεμένη απόφαση. Πιστεύω στις δημοκρατίες ο ένας θεσμός, η Βουλή, πρέπει να σέβεται τον άλλο θεσμό, την αστυνομία. Άρα θέλω να πιστεύω ότι είναι μάλλον μια λαθεμένη απόφαση, μια παρεξήγηση. Δεν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο αυτή τη φορά, και άλλη φορά, να υποτιμάτε το έργο της αστυνομίας και να θεωρείτε ότι ένας αστυνόμος είναι εντός εισαγωγικών παρήσακτος μέσα στο προάβλιο της Βουλής, ενώ δεν είναι παρήσακτοι άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δεν εκπροσωπούν τον νόμο για την τάξη. Η καταγγελία του συνδικαλιστή αστυνομικού προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές στη Βουλή, η κυρία Ζωή τους άφησε λόγω δημοκρατίας. Αν πάνε στην τουαλέτα, τα ΜΑΤ, όχι. Έσχος. Εάν η εντολή αυτή δεν ανακληθεί, θα πρέπει ο κύριος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως να αποσύρει την άρρωστο ΜΑΤ από τη Βουλή. Για κοινωνικό ρατσισμό κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα. Τα παιδιά αυτά, τους Έλληνες εργαζομένους της ελληνικής αστυνομίας, δεν τους επιτρέπει τι, να μπουν στη Βουλή για να επισκεφτούν την τουαλέτα, αν φοράν τη στολή τους. Εκεί έχουμε φτάσει. Αλήθεια, αυτό είναι το πολιτευμά μας. Η τρίτη τάξη πολιτιακή άρχοντας κάνει διαχωρισμό.